Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι η ΑΕΚ ήταν χαλίβδινη, με εκπληκτικό προπονητή, με πολλά λάθη ο Ολυμπιακός στην τακτική του. Δεν ξέρω αν θέλει να τα πει μετά ο... πώς το λένε... Φέρετε να ζητούμε το μαλάτο να το σκίσουμε το... Ναι. Λοιπόν... Μη σας σκίσω τις αδερφές... Σιγά, μη. Κράτα λίγο χαμηλά, κράτα. Μη σκίζεις. Μη σκίζεις. Γιατί και ο άλλος στα μνημόνια λέει ότι θα σκίζει. Αφού δεν θα σκίζεις, πες μας τι είδες από την ομαδάρα σήμερα. Και πες μας για τα κλάματα του. Δεν είναι τίποτα, τι να δει. Κάτσε να μας πει. Κάτσε ρε Καρπάζο, είσαι πράγμα. Δεν είναι τίποτα. Κάτσε ρε. Τι θα δεις ρε. Λοιπόν, εγώ τι είδα. Τι είδε σήμερα. Μην με γράψεις μόνο. Όχι. Το πέναλτι ο Μποτία τον τράβηξε, μην με κάνεις τέτοια. Σαν το Σάββα. Αλλά αυτό δεν γίνει, αλλά άσχετο. Παρέκαμψε το. Το παρακάτω. Έχετε κάνει 5.000 τέτοια τα τελευταία. Δεν πειράζει, δηλαδή μα δεν είναι πέναλτι. Πάμε. Το θέμα είναι να παίζουμε μπάλα. Πάμε. Τα λάθη ναι. ξεκινάνε ναι. από το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Για σήμερα, για την ήττα, δεν φταίει ο Μπέντο βέβαια, γιατί κατέβασε μια ενδεκάδα που τέλος πάντων είναι ορθολογική. Πες μας για την πρώτη και τη δεύτερη αλλαγή σου. Μισό λεπτό. Είναι ο Ρέτσας με το πιτσιρικάδες. Πες τα μας όλα. Θα τα πούμε τώρα, ένα λεπτό. Απλά, ο άνθρωπος αυτός φρόντισε να κόψει την μπάλα στον Τζόρι Ντομίγκες. Ναι. Σήμερα, ναι. ο Φορτούνης μέχρι το 30 ήταν αρκετά καλός. Ναι. Αλλά πολύ ξύλο. Από τις πολλές κλωτσές που του δώσανε. Ναι. Και βέβαια ο κύριος από την Καβάλα δεν τις έβλεπε, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Πάλι κλάματα. Όχι, λέω δεν τις έβλεπε. Κάνει ο Μελισσανίδης, μη στεναχωριέσαι. Δεν τις έβλεπε. Και σας θα κάνει. Ποιος θα κάνει. Είναι 16 βαθμούς. Μετά έρχεσαι στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Ναι. Καλά, καλά. Σου φτιάξω πάω τώρα, μη στεναχωριέσαι. Τι να με φτιάξει, ρε Καραγκιόζη. Είσαι και φαίνεσαι. Ο Μαδούλα. Καραγκιόζαρο είσαι και φαίνεσαι. Ο Μαδούλα Τσομπάνι. Λοιπόν, Τσομπάνι. Από εκεί και πέρα μπορούσε λοιπόν να είναι και τον άνθρωπο. Ναι. Ας την κλίσα μιλάω. Ναι. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα έκοψε την μπάλα σε αυτόν χωρίς λόγο. Αποτέλεσμα δεν έχουμε άλλο δεκάρι. Ναι. Δεν σκέφτηκε να βγάλει το Φορτούνι, αλλά δεν είχε ούτε τον Καμπιάσο. Ναι. Να τον βάλει εκεί. Έξω τον είχε. Έξω, εκτός αποστολής τον είχε και αυτόν. Του κόψε και αυτού την μπάλα. Και από εκεί και πέρα, γιατί γελάτε με αυτά που γράφουνε. Ο Μάρι είναι εκτός αποστολής. Δεν ήταν ούτε στον πάγκο. Αποτέλεσμα. Η ομάδα ναι μεν είχε μια ορθολογιστική ενδεκάδα, αλλά δεν είχε λύσεις από τον πάγκο. Καμία. Διότι ένα πιτσιρικά 18-19 χρονών, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός βέβαια. Ποιος? Και ο Μανθάτης και ο Ρέτσος είναι πολύ καλός. Δηλαδή πέταξες μέσα σε 40.000 φαγητές. Ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσω. Αλλαγή το Μανθάτη και τον Αντρούτσο για να γυρίζει το παιχνίδι. Αυτό φταίει ο διαιτητής, φταίει ο Μπέντο ή φταίει ο Χοντρός. Ο οποίος έκοψε την μπάλα σε 4-5 παίκτες, δηλαδή πουλήσανε το Μιλιβόγεβιτς παρά το γεγονός ότι εγώ τουλάχιστον τους έλεγα να μην το κάνουν. Αλλά δικιά τους είναι η ομάδα, εν πάση περιπτώσει πληρώνουν, δεν μπορώ να επέμβω. Ο Μανιάτης ας πούμε δεν ήταν καθόλου κακός σαν από το Μιλιβόγεβιτς. Ο Μανιάτης. Ναι. Λοιπόν, επίσης, τον Ανσαριφάρ εκτός αποστολής. Και ρωτάω εγώ, ο Ιντέγε, ο άνθρωπος έχει ένα μυοσκελετικό σύστημα που δεν του επιτρέπει να βγει έξω από την περιοχή, να πάρει την μπάλα, να κάνει τρίπλα, να ανοιχτεί κτλ. Να κάνει χώρο. Εκείνος όμως μπορεί. Και αφού βλέπεις ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει παίχτη που να μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά. Δεν έχει ξαναεπαρέλαβε το. Το κορμί ο Ιντέγια να κάνει τι, εξήγησε. Να βγει έξω από την περιοχή, να πάρει την μπάλα, να κάνει μια τρίπλα ναι. και να κάνει ένα σουτ. Πρέπει να του τη φέρουν μέσα και να την κάνει. Ακριβώς. Όπως το Καρντός. Ναι. ναι. Σήμερα λοιπόν. Το οποίο δεν τον έβαλε σήμερα. Καρντός όπου και να του τη φέρει. Το οποίο δεν τον έβαλε μέσα. Όχι ευτυχώς. Ναι. Δεν έκανε αυτό. Ναι. Φυσικά να μην παραλείψω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει καταντήσει από αυτόν τον άνθρωπο πορτογαλική απικία. Δηλαδή, άμα είσαι Πορτογάλος ή Βραζιλιάνος παίζει. Αν είσαι Αργεντινός, δεν ξέρω τι άλλη εθνικότητα, πας στην άκρη. Έχει και αυτή την νοοτροπία. Θα το παρακάμψω όμως κι αυτό. Μην το παρακάμψεις.
Το θέμα είναι, ναι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι η ομάδα ήταν απίθαρχη. Ναι. Ήταν απίθαρχη η ομάδα. Μάνα της είναι η τέτοια, Η μάνα της Βαλσάμις, εκεί το έργο είναι... Έλα ρε, που είμαι ερωτευμένος, που τρελαίνομαι, γυναικάρα. Με αυτήν είσαι γυναίκα ερωτευμένος, με τη μάνα της Βαλσάμις. Ναι, θα γίνει τώρα, θα πούμε για ποδόσφαιρο ή θα αρχίσουμε με... Μέλπος Αρόκοστα. Μέλπος Αρόκοστα, ναι. Γυναικάρα. Το βρήκατε, ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γυναικάρα. Ναι, αλλά... Και τώρα μου αρέσει η ηλικία που είναι. Και ξέροντας λοιπόν το τι γίνεται στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, θα έπρεπε να τους έχει προειδοποιήσει ότι μόλις αγριοκοιτάξουν κάποιον ή μόλις εκφράσουν κάποια αντίρρηση για κάποιο σφύριγμα, θα πάρουν κάρτα, ούτως ώστε μετά με το... Λέμε αργέ, μη σε πιάσω, λοιπόν, θα σε φορτάσω σίγουρα. Μήρε, άστε το να μιλήσει. Ισοβλέντης είσαι. Έλα, λοιπόν, παραφέρεσαι τώρα. Δεν παραφέρομαι καθόλου. Έλα, τώρα. Παντός είναι αλήθεια. Να είσαι με το χιούμορ βήλος. Μην όχι, είσαι. Αυτό δεν είναι χιούμορ η αλήθεια. Τι αλήθεια, μωρέ. Έλα τώρα. Τι να πει, αυτό τον έχουν με μένα δεν έχουν συμφιλήσει. Ο άλλος μας έπρεπε μέσα στη μάνα. Ο εδώ άλλος. Καλά το παστέρω. Ήτανε δίκαιη αποβολή του. Του Ποτία, παρόλο ότι έλεγε... Τον πέρασε χαρίσει ο Ποτία, στα πρώτα μέτρα. Σιγά καλέ, σιγά. Τι χαρούλες είναι αυτές, λοιπόν. Αφήστε το ρίσκο, δεν πιστεύετε. Τι σταματήστε, ρε. Μην βρω κανέναν μόνο... Μη. Στα πρώτα 30 μέτρα, πόσα, 20 μέτρα, τον έβαγε λάχανο. Μα είναι αργός εμποτία, τι να κάνω. Ο Λάζαρος τον έφαγε. Ναι, υποστομαμίνα, μη μουστόγρια. Μουστόγρια όμως τον έφαγε. Μουστόγρια τον έφαγε. Λοιπόν, τον Λάζαρο. Σούμα. Υπό τη Δαρντανιέν. Ναι, σούμα. Δεν το έχουμε άλλα δύο δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Εάν παρουσιαστούμε έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει, εγώ ειδοποιώ εδώ και καιρό και εύχομαι να κάνω λάθος. Αλλά επειδή έχω φτάσει στην ηλικία που είμαι και σπάνια κάνω λάθος έως ποτέ, γι' αυτό λέω προσέχτε τον Ανσαριφάρ μέσα. Τον Ελιονούση δεν κάνει τίποτα άνθρωπος σε τέτοια παιχνίδια. Ποσοσίας του Σιδέρη. Όχι, του Μαλούχου. Σαν το Μαλούχο είναι, Μαλούχο το να το βγάλει. Ναι, όμως, ναι, αλλά... Λοιπόν... Ναι, Μαλούχος, ναι, ο Παλάβας ποιον Έλληνα ηθοποιό μοιάζει, εδώ σε θέμα. Α, από εκεί και πέρα να τελειώνω εγώ, άλλωστε μιλάω πιο λίγο από όλους. Ναι, εγώ σου δώσα πρώτα τι, όταν βγάλει. Φούντα, το Φούντα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ομάδα πρέπει να ανασυνταχθεί γενικώς. Μαλάβας. Χρειαζόμαστε, κύριε Μαρινάκη, παίχτες καλύτερης κλάσης. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, γιατί αν είμαστε έτσι και του χρόνου, από εκεί και πέρα θα έχουν δικαίωμα να ελπίζουν κι άλλοι. Το κύριο Μαρινάκη, τον περνάς φάλτσα? Όχι, δεν τον περνάω φάλτσα. Δηλαδή τώρα πέταξε ο Ρωμαίου κόφτης. Ο Ρωμαίου. Με τον άλλον που ήταν σαν τον Γκαφάση, τον γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου, τον Μάρτινς. Και ο Σιμόης τους κατάπιε, σήμερα ο Σιμόης ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, δεν ξέρω. Πολύ κλωτσιά, Δρεπάνη. Δρεπάνη, ξεδρεπάνη, ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Μάνταλος, το πρώτο δεν υπήρχε ο Μάνταλος, ήταν μηδενικό ο Μάνταλος. Τον Μπακασέτας, σαν έξω δεξιά, άστο. Ναι. Άστο. Προτιμούσα τον Λάζαρο από την αρχή. Το παιδί αυτό θα πεθάνει, θα πάει στον άλλο κόσμο, θα πει ο Άγιος Πέτρος, εσύ αγόρι μου τι θέση έπαιζε, δεν ξέρω. Είναι το αντίστοιχο στον Ισπανό που είχε πάρει η Άρσεναλ. Πώς θα γίνει σπάνω σε τόπο, σαν να πήρε Γιώργο, από τη Σεβίλη. Σε βλέπω στεναχωρεμένο, πικραμένο. Τα μάγουλά σου έχουν κατέβει προς τα κάτω. Ναι. Πικραμένος δεν είμαι. Είσαι πικραμένος, στεναχωρεμένος. Χρειαζόμαστε. Αυτό έχει και κάτι μου το πω για τρία από τις άλλες, θα μου τα πεις και εσύ. Πέντε νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ακούω τι είπε, χρειαζόμαστε πέντε νίκες. Φοβούνται ακόμα για το πρωτάθλημα. Δεν βλέπει, δεν πατάει καλά, δεν το βλέπει. Μια από όλες σαν την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Ναι. Τις άλλες τέσσερις θα τις βρούμε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως είπα, δεν είναι ότι εντάξει θα κερδίσει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή είναι χειρότερη από πέρυσι, πρόπερς, παραπρόπερς. Δηλαδή κάθε χρόνο φθήνει. Χάνει τη δύναμή της,
χάνει την παρουσία της, χάνει την προσωπικότητά της. Καλά είναι να σε οι άλλοι δηλαδή τι κάνουν. Όλοι οι άλλοι χάνει, αλλά εγώ φύγω. Ναι. Πότε ασχολήθηκα. Και κάτι άλλο, πες μου κάνω λάθος, Γιάννη. Συγγνώμη λίγο. Ορίστε. Πάνω στον Ολυμπιακό θα πω. Δεν πάνω στον Γιάννη, το φύγα σκέψη. Δεν είναι ολοφάνερο ότι το τελευταίο 1-1,5 μήνα έχει πέσει γραμμή να σμπρώξουμε Ανδρούτσο Ρέτσο. Δείτε καλά. Βλέπουμε και το Ρέτσο αρχηγό στα 19 του ξαφνικά. Το οποίο δεν είναι κακό βέβαια, αλλά ξέρεις, να σμπρωχτούν αυτοί ρε παιδί μου, σαν το επόμενο ας πούμε. Αυτό είναι. Let's big thing του Ολυμπιακού. Πουλα, και ο Μανθάτος. Δεν γίνεται. Και ο Μανθάτος, συγγνώμη. Καλά είναι τα χρήματα, αλλά κάπου πρέπει να έχουμε και κάποια ομάδα αντάξια. Ομολόγησε. Τη ιστορία. Καλά λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή... Γιατί θα αρχίσουν τα ούτωνα. Σου λέει κάνω το παρασκήνιο σιγά σιγά. Από ό,τι φαίνεται εκεί πάει η δουλειά. Σήμερα. Σήμερα. Άκουγα στην Ελλάδα σπορ τον παππού. Λοιπόν, ο παππούς, σαν να μου φάνηκε να είναι ο Μπούζας, δεκαετία του 80. Θεοδωρή, λες. Ναι, και επειδή κλαίνε και φωνάζουν οι αδύνατοι και οι αδύναμοι, και όταν μίλησε. Εγώ δεν μιλάω για διαιτησία, λέγε του μέχρι τώρα. Ναι, εφόσον μιλάει για διαιτησία, νιώθει αδύναμος. Το ότι πα στο ημίχρονο, πα και επηρεάζει το διαιτητή. Ξέρεις που φάνηκε ότι δεν έχετε τη διαιτησία πια τόσο. Όταν πήγε ο Σάββας στο ημίχρονο πριν ξεκινήσει το μάτς και του έλεγε κάτι ο Μάνταλος. Και στα πρώτα 120 δευτερόλεπτα γίναν τρεις φάσεις και δεν έδωσε ούτε μία υπέρ του Ολυμπιακού. 50-50. Εκεί. 50-50. Πάλι πήραν στηρίγματα. Ναι. Λοιπόν, ήταν 80-20. Άκου. Ήταν 50-50. Δεν του έδωσε ένα πέναλτι που θα μπορούσε να του δώσει η Πάολο εποχή. Ήταν και κόκκινη ο άλλο. Μισό λεπτό. Δεν του έδωσε ένα πέναλτι. Όχι. Ο διαιτητής έδειξε. Ότι σέβεται πολύ την ΑΕΚ, φοβάται το Μελισσανίδη, μην είναι καλό στον Πάκη. Ότι πήραν τώρα, ναι. Τελειώνουν αυτοί. Ότι πήραν. Έχουμε εκλογές στο Μάκη. Βγαίνει ο μάνας μου, ρε, που του μιλάει και ο Δημητριάδης επεμβαίνει και. Αρχίσα την κλάψα από τώρα γιατί ότι πήραν. Κλάψα την κάνει ο αδύνατος. Εξαγωνιστικά. Μισό, δεν λέω για σένα. Αυτό που άκουσα από τον Σάβα, το Θεοδωρίδη είναι ότι η κλάψα την κάνει ο αδύνατος και αυτός που ψάχνει άλοθη. Συνέχατο. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτό έχω να παρατηρήσω και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ περιμένω ένα λεπτό ότι αν αποκλειστεί και από την Οσμανλή Σπορ, μια ομάδα που παρήλουσα από δύο κουβέντες, δεν είναι και κανένα χόβητρο, μπορούσαμε ορθολογιστικά να την κερδίσουμε στο 1-0-2-0. Δεν το κάνανε, τώρα θα πάνε στην Άγκυρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και με τέτοια ταλαιπωρία, γιατί σήμερα φάγαμε αρκετό ξύλο στα πόδια εκεί. Αν χάσετε από την Ευρώπη, χάσατε ήδη τον αντέρμπι, χάσατε το κύπελλο, θα βγάλετε τον Μπέντο άχρηστο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι μόνο ο Μπέντο, είναι και ο Πρόεδρος. Ο οποίος ο Πρόεδρος πρέπει να στάξει να κάνει ομάδα. Γιατί οι Ολυμπιακοί μπορεί στα φως και τα λοιπά να μην μιλάνε. Ναι, για τον Μπέντο έχετε δίκιο. Δεν είναι καλός προπονητής, κακός προπονητής είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος θα πρέπει να φέρει και παίκτη.